στα γούρνα σαν σούφλε. Στα γουρλά ήτανε. Όταν μας ειδοποιήσαν ότι θα έρθουν τα τρένα και να μας πάρουν, εμείς φεύγαμε με το σκοπό ότι θα ξαναγυρίσουμε. Ναι. Θα πάμε στη Σμύρνη και θα ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Γι' αυτό πήραμε ό,τι μπορέσαμε και ούτε και πολλά πράγματα, γιατί ήταν πολύ πλούσιο το μέρος μας. Τι θυμάσαι πιο πολύ, γιαγιά, στην πατρίδα σου που ήσουν, πώς ήταν η πόλη που έμενες, από ποια πόλη? Ήταν το Βαϊδύρι. Να σου πω, γιαγιά, πώς ήταν το Βαϊδύρι? Το Βαϊδύρι ήταν πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ελαιώνα πολύ, φρούτα πολλά, πολύ καρποφόρα δέντρα. Και ήταν πολύ, ήταν σαν ορεινό. Ήταν πολύ υγιεινό μέρος. Υγιεινό και ωραίο μέρος, με κρύα νερά, με... Αισθάνομαι ότι έχω πολύ έντονες μνήμες από τη Μικρά Ασία και από τη Σμύρνη. Σαν να έχω ζήσει πραγματικά εκεί. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Μικρά Ασία. Νομίζω ότι είμαι Μικρασιάτης. Η ιδιοσυγκρασία μου και ο τρόπος που δουλεύω και ο τρόπος που ζω είναι αιωλικής προέλευσης. Τέλος πάντων, σε αυτούς τους τόπους εδώ που μένουμε εμείς και σε όλες τις προσφυγικές συνοικίες, θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό το πράγμα έχει περάσει. Έτσι νιώθουμε, εντάξει, ρωτώντας, όλοι δεν ρωτάμε από πού ήρθες, δε παππού. Είμαι από Φάρασα, Καπαδοκίας, τετάρτη γενιά. Η οικογένεια των παππούδων μου ήταν από τις πιο πλούσιες εκεί πέρα και ήταν αγαπητή σε όλους. Και ένα βράδυ του 24, ξέρω εγώ, πήγαν οι γείτονες και τους κάνουν από αύριο αρχίζουν και σφάζουν. Ο παππούς ήταν Ταϊβαλή, ήταν μια οικογένεια τετραμελής, η οποία χάθηκε με την καταστροφή. Μένα οι δικοί μου προγιαγιάδες, τις προβαπούντες με το διωγμό, πάνω στη σύγχυση, μισή μπήκανε στις βάρκες, μισή όχι. Κάποια στιγμή αφού χαλάρωσε λίγο το κλίμα, ήρθαν όλοι στη Μυτιλίνη. Ο παππούς μου ήρθε πολύ μικρό παιδί, πέρασε κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είναι το μοναδικό από τα αδέρφια και τα ξαδέρφια που ήρθαν εδώ. Μείνανε σε περιοχές όπου μένανε πρόσφυγες, μέχρι που καταλήξανε στο πέραμα. Κατάγονται από το Φανάρι και συγκεκριμένα από το Φαναράκι, μια περιοχή μες στο Φανάρι. Ο προπάπους μου ήταν και αυτός ένας έμπορας αρκετά πλούσιος, αφού είχε φέρει το πρώτο αμάξι τότε που είχε Έλληνα στο Φανάρι, στην πόλη. Πρέπει να φύγε πριν από το 22, από την πόλη και πήγε στην Πάρο. Από την Πάρο ήρθανε Αθήνα. Ήμουνα στην Αθήνα πριν 4-5 χρόνια, την εποχή που υπήρχε και το μακεδονικό έτσι πολύ έντονο πάνω, τα γεγονότα εκεί με τα Σκόπια κτλ. Και ήμουνα σε ένα ταξί και πήγαινα κάπου, δεν θυμάμαι πού, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ταξιτζής κατάλαβε ότι δεν ήμουν από την Αθήνα. Με ρώτησε από πού είσαι, φίλε. Του είπα από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας δηλαδή. Του απάντησα αυθόρμητα και γρήγορα, όχι Πόντιος. Ο άνθρωπος μπερδεύτηκε. Προφανώς δεν ήξερε τις διακρίσεις αυτές ή την προσφυγική, ας πούμε, ιστορία και μου λέει, δηλαδή είσαι Ρωσοπόντιος, υπονοώντας ότι ήρθα μόλις πρόσφατα με αυτό το κύμα ποντίων από την Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση. Του είπα, όχι, δεν ήρθα τώρα, ο παππούς μου ήρθε το 21. Και ο άνθρωπος βέβαια έμεινε, ας το πούμε, γιατί εντάξει, του εντυπωσίασε, λέει, καλά ήρθες το 21 και μου λες ότι είσαι Πόντιος και δεν είσαι Μακεδόνας. Όταν έφυγα από το ταξί, όταν βγήκα, θεώρησα πολύ λογικό αυτό που μου λέει ο άνθρωπος. Πώς δηλώνω ότι είμαι Πόντιος και όχι Μακεδόνας, ενώ γεννήθηκα στην περιοχή της Μακεδονίας, ο πατέρας μου, η μητέρα μου γεννήθηκαν εκεί και οι παππούδες μου μόνο ήρθανε, άρα είμαι ήδη δύο γενιές κατά επέκταση. Παρά τα αυτά, στη δικιά μου οικογένεια τουλάχιστον, αλλά νομίζω σε όλες τις προσφυγικές οικογένειες, ο Μακεδόνας ήταν άλλο πράγμα.
Όταν ακούω το Τρία Καράβια Πάνη, όταν ακούω το Ζιγμπέκικο, το Γεβαλιώτικο, είμαι ένα με αυτό το πράγμα. Είναι μέσα στο κύτταρό μου, είναι μέσα στο αίμα μου. Όταν ακούω το Τσάμικο, το οποίο είναι υπέροχος χορός και μια υπέροχη μουσική, δεν το αγαπώ, δεν το θέλω. Δεν είμαι όμως εκεί. Και αυτό είναι η μνήμη. Γιατί αυτό έχω μάθει από μικρός, γιατί αυτό μου έχουν μάθει. Γιατί όταν η γιαγιά μου το τραγούδαγε, πια τέλειωσε. Θα πρέπει να το κουβαλάω μια ολόκληρη ζωή και να ταυτίζομαι μαζί του. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έτσι είναι η μοίρα του ανθρώπου. Η τρίτη γενιά των προσφύγων δεν διακρίνεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν τα βρίσκεις. Είναι φαντασιακή η διάκριση. Είναι φαντασιακή, είναι δηλαδή λίγο συναισθηματική, λίγο παραδόσεις, λίγο κατασκευή κιόλας. Εγώ προσανατολιζόμουν στην μελέτη της σχέσης μεταξύ της πολιτικής συμπεριφοράς και της εθνοτικής καταγωγής. Ουσιαστικά το ερώτημά μου το αρχικό ήταν γιατί κάποιοι πρόσφυγες ψηφίζουν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Οπότε ήταν αυτή η πορεία και στην πορεία μου προέκυψαν καινούρια ερωτήματα που είχαν να κάνουν με την έννοια της ταυτότητας. Οπότε μετακινήθηκα λίγο στο χρόνο και άρχισα να εξετάζω κάτι άλλο, πώς η τρίτη γενιά προσφύγων, τα νέα παιδιά σήμερα που είναι χοντρικά μεταξύ 18 και 25, αν αντιλαμβάνονται την προσφυγική καταγωγή των παππούδων τους, τι ιστορίες έχουν ακούσει στην οικογένεια και αν αυτές τους έχουν επηρεάσει τη ζωή τους ή στη συμπεριφορά τους ή σε δραστηριότητες καθημερινές. Μετά χρόνια η προσφυγιά γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Ένα μέρος. Ναι, κάτι που το νιώθεις όπως λες, ας πούμε, είμαι ο Πέτρος, είμαι ο πρόσφυγας, εγώ είμαι, εντάξει, έχει περάσει, έχει κυλάει στο αίμα μου πια. Και ας μην το έζησα ποτέ. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό να βιώνεις κάτω από να το έχεις ακούσει. Εγώ θεωρώ ότι, εντάξει, την προσφυγιά την έχουμε ακουστά, δεν την έχουμε βιώσει. Λόγια πολλά για θέμα τεχοντιά, κουνή πατρίδα μου εκείνη η γλυκιά. Έχει στην πέτρα χαραγμένο λέει το φως. Λες να την ξέχασε για πάντα ο Θεός. Τι νιώθω πρόσφυγας, εδώ που έχω γεννηθεί σαν τους προγόνους μου. Εδώ έχω στηθεί για να ξεπλύνω τύψεις και υποσχέσεις να εκπληρώσω. Κοίτα, πάντως δεν μιλάμε για με τις γνωστές εθνικιστικές φανφάρες του τύπου θα τα ξαναπάρουμε, θα τα ξαναπάρουμε. Τι θα τα κάνουμε, θα τα ξαναπάρουμε. Και να μπορούσαμε, λέει, να τα ξαναπάρουμε. Να σκοτωθεί κόσμος για να ξαναπαριστεί. Τρόπος ζωής χάθηκε. Δεν θέλω να πάω κιόλας. Δηλαδή, για μένα η πόλη είναι ένας μύθος που τον έχω δουλέψει ανάλογα, κατάλαβες. Μπορεί να μου δώσει, μπορεί να μου χαλάσει και πράγματα. Να μου πεις φοβάσαι την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια την αποφεύγω, δεν τη φοβάμαι. Τον παππού μου που λες δεν το γνώρισα καλά γιατί πέθανε όταν ήμουν μικρός, αν και έστελνε πράγματα διαφορετικά από τον εμφύλιο δηλαδή. Στον εμφύλιο τη μάνα μου την προσέχανε ένα ζευγάρι από τη Σμύρνη. Εγώ την πρόλαβα γιαγιά τη γυναίκα, τη λέγανε Ελένη. Ελένη Νικήτα στο επίθετο. Από εκεί πήρα και το όνομα. Θυμάμαι το σπίτι της γιαγιάς Ελένης ήταν αρχοντικό, αν και ήταν μικρό. Θυμάμαι, είχε τραπεζάκια πολλά, είχε παπαγάλους, σκυλιά, γατιά, χελώνες στην αυλή, είχε τέτοια πράγματα. Είχε κεντήματα, είχε... Και θυμάμαι σε κάθε τραπεζάκι μικρό που είχε ένα σερβίτσιο του καφέ. Όλα διαφορετικά τώρα, ή χάλκινα ή διάφορα. Και είχε και ένα κομπολόι. Μέσα στο σπίτι δηλαδή υπήρχαν γύρω στα 50 διαφορετικά κομπολόγια. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήμουν πιτσιρικάς και κυκλοφορούσα μέσα σε πολλά έπιπλα, σε πολλά ζώα και σε πολλές τέτοιες καταστάσεις.
Και είχε έτσι μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική δηλαδή. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι φαντάζομαι την τότε εποχή. Δηλαδή, να μπαίνεις μέσα στο σπίτι και να είναι γεμάτο με ωραία πράγματα και έτσι με μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και να σου λένε, ας πούμε, τι να σου δώσω, τι να σε κεράσω, γλυκά μου είναι του κουταλιού. Και εκεί που είναι όλα ήρεμα, κάνει Τούρκοι καβαλάριδες, κατάλαβες, και έγινε τη σφαγή. Εγώ ακόμα στα αυτιά έχω της γιαγιάς μου το σερσερί, το, καταλάβες, το ζευζέκι και αυτά, ας πούμε. Ήτανε πολύ δυναμικές γυναίκες, ξέρεις. Πρώτα αφήσανε το βελονάκι και μετά το τσιγάρο από τα γερατιά. Και τέλος πάντων ήταν αυτές που κατά κάποιο τρόπο κάνανε κουμάντο, όσο και αν θέλουν οι παππούδες μας να καφιούνται, δεν κάνανε κουμάντο, εκείνοι. Αλλά ειδικά οι γυναίκες που καταγόντουσαν από εκεί. Η γιαγιά μου έφυγε πολύ μικρή από την Καπαδοκία και μου έχει δώσει μια εικόνα ότι ήταν, ξέρω εγώ, τέλεια. Δηλαδή το σπίτι με τα μεγάλα τα παράθυρα, να μπαίνει ο ήλιος μέσα, η αυλή γύρω με τις μηλιές και αυτά. Γι' αυτό και δεν θέλω να πω καθόλου, γιατί δεν άβρω αυτό το πράγμα. Εγώ έχω περάσει μια φορά απέναντι. Είναι σαν να βλέπω το σπίτι μου στην απέναντι όχθη. Δηλαδή από το σπίτι που έζησα της γιαγιάς. Τι βρήκες στο σπίτι της γιαγιάς? Εντάξει, στο σπίτι της γιαγιάς λίγα στοιχεία, αλλά το σπίτι που στήσαν στη Μυτιλίνη πιστεύω ότι πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που υπήρχε απέναντι. Η γιαγιά μου ήταν μια επιβλητική παρουσία μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι κάτι μυρολόγια που έλεγε όταν μαγείρευε κάτι συνταγές δικές της, ξέρω, από Καπαδοκία και τέτοια. Όλοι σιγοτραγουδάγανε, ψιλομουρμουρίζανε, κάτι ανάμεσα σε καημό και χαρά, ας πούμε, ασυνάρτητα. Χωρίς να υπάρχουν στοίχοι, χωρίς να υπάρχουν καθορισμένες μελωδίες. Πάνω σε μελωδίες που υπήρχαν στην ψυχή τους. Αυτό το θυμάμαι. Τους θυμάμαι όλους να σιγομουρμουρίζουν. Και όταν τους διακόπτουμε να τρώμε ξύλο. Ήταν άνθρωποι με τσαγανό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον παππού μου κάποιες φορές, ξέρω, μου λέγει όταν είχε φύγει από τη Χίο και είχε έρθει εδώ στο Βάλιρο. Ήταν η παραλία τότε, μου λέγει, είχε αμμουδιά και σκαβαλάκους, μου λέει, και κοιμόμουν μέσα στην άμμο. Τα παντελόνια σχισμένα και τα δένανε με το σύρμα. Η οικογένειά της μητέρας μου κατάγεται από είναι από Κωνσταντινούπολη. Και του πατέρα μου ήταν από Σμύρνη, αλλά φύγανε από εκεί πέρα, πήγανε στην Κέρκυρα. Μόνο αυτά ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω μάθει τίποτα γύρω από τους παππούδες μου. Αυτό που εγώ θυμάμαι, επειδή οι πρόσφυγες που φύγανε από τη Σμύρνη ήταν άνθρωποι που φυσικά κουβάλαγαν μια πίκρα, ας πούμε, και τη φύγη την είχαν στο πετσί τους, αλλά κοιτάξαν αυτό το πράγμα να μην το κάνουν μίσος σε εμάς. Μιλάγανε, ας πούμε, νομίζω, γιατί έχω ακούσει, για αντικείμενα παλιά ή για συνήθειες παλιές που μπορεί να τα είχαν ξεχάσει πίσω, αλλά για αυτούς τα είχαν πάντα μαζί τους. Και έτσι περάσανε το φόβο που είχε ο κόσμος με το που τους είδε τόσο κόσμο μαζί, δηλαδή να έρχεται φοβήθηκε, όπως είναι λογικό. Αλλά επειδή είχαν αυτή την αξιοπρέπεια, ο κόσμος τους δέχτηκε. Για τις σκιές είναι τριγύρω που προλές. Να βασανίζουν το μυαλό μου με το χθες. Γνωστές εικόνες, παλιές ελπίδες. Μητέρα ή πατρίδα, μιας μη τιμίδες. Μιας μη σαγκάλιαζε ποτέ κοντά της έλα. Κλείσε τα μάτια σαν πιπήματα και γέλα. Ιερός, είμαστε πάντα ο σκοπός. Και για να νιώσουμε το φως πρέπει να κάνουμε συνέχεια υπομονή. Για ένα μέλλον ικανό που θα φανεί. Μα τους βαρέθηκα όλους που να'ναι ο Θεός. Έχω σημάδια προσφυγιά σε το γλυκό φίλι γιαγιάς. Σε με το πόμου, έχω το πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Για φυλακτό μου, για το κονίλιο κορισμό σε μένα κρίσω ως ουρανός. Κι όμως υπάρχω, όργο κουράει το τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ. Από οδηγήσεις της γιαγιάς μου,
Θυμάμαι πως η μητέρα της προσπάθησε να φυγαδέψει τον άντρα της για να τον γλιτώσει από τους Τούρκους το 1922. Τη στιγμή του πανικού, όπου όλοι προσπαθούσαν να επιβιβαστούν σε κάποιο πλοίο στην προκυμαία της Μύρνης. Τον ντύσανε λοιπόν με γυναικεία ρούχα για να μην τον αναγνωρίσουν οι στρατιώτες οι Τούρκοι και τον συλλάβουν και τον στείλουν μαζί με όλους τους άντρες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην εξορία. Αλλά πάνω στον πανικό και πάνω στη μεγάλη, έτσι, στο άγχος και στην ένταση, ξεχάσανε να του βάλουν παπούτσια γυναικεία και έμεινε με τα ανδρικά παπούτσια. Όταν λοιπόν πήγε να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο, ένας στρατιώτης Τούρκος παρατήρησε τα παπούτσια του τα ανδρικά και τον χτύπησε με ένα ραβδί με δύναμη στα πόδια. Από τον πόνο ο προπάπους μου αναπήδησε και εκεί φάνηκαν τα παντελόνια από μέσα τα ανδρικά που φορούσε και έτσι τον συνέλαβαν και τον έστειλαν στην εξορία και δεν μπόρεσε δυστυχώς να γλιτώσει. Η συνέχεια της ζωής του παππού αυτού δεν γίνεται γνωστή στην προγιαγιά μου. Κάποια χρόνια αργότερα, ένας από τους Έλληνες που διασώθηκε από αυτές τις πορείες προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, της είπε ότι τον είδα τον άντρα σου, πέθανε από δίψα στην εξορία. Ήμουνα και εγώ και τον είδα. Και αυτή από τη μεγάλη της λύπη, αυτό που έκανε, γιατί τότε ζούσαν στη Δράμα, ήταν να χτίσει μία βρύση έξω από το σπίτι, ώστε οποιοδήποτε περαστικός διψάει να πίνει νερό από εκεί, στη μνήμη του άντρα της που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Το δαχτυλίδι αυτό έχει βρεθεί στα χέρια μου καθαρά από, μέσα από τα πράγματα της μητέρας μου. Ξέρω απλώς ότι ανήκε στην προγιαγιά μου. Προχτές που σε ρώτησα μου είπες ένα ποιματάκι τουρκικό που είχατε μάθει. Το είχαμε μάθει το ποιματάκι αυτό όταν γίναμε πρόσφυγες και μετά. Όταν φύγαμε από τη Σμύρνη. Α. Λέει... Τουρκικά έρχεται καλά, αλλά στην ελληνική δεν ταιριάζει. Εντάξει, δεν κάνει ρήμα, αλλά δεν πειράζει. Λέει τουρκικά, Ισμύριν τσοκακρά, νταλντίρ και τσίλμες. Αυτοί που ξέρουν τουρκικά θα το εξηγήσουν. Καν όλμους σουλαρί, μητάς οι τσίλμες. Θέλει να πει αυτό, ότι οι δρόμοι της Μύρνης γέννησαν και τα νερά ακόμη αίμα, τα νερά της έγιναν αίμα. Και δεν μπορούσε να πει κανείς ούτε ένα ποτήρι. Από τον κόσμο που σφάζανε, που σκοτώνανε. Να ξεκινήσω από τον παππού μου τον Κυριάκο που ξεκίνησε από τη Σπάρτη της Πισιδίας. Έζησε για πολλά χρόνια στη Σμύρνη και κατόπιν με την καταστροφή ήρθε και εγκαταστάθηκε στον προσφυγικό συνοικισμό της Κοζάνης όπου έζησε και ρίζωσε εκεί πέρα. Έπειτα είναι η άλλη μου γιαγιά, Καλλιρόη, που ήρθε από την Προύσα και μια δεύτερη γιαγιά από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Νομίζω ότι ειδικά οι εικόνες της καταστροφής της Μύρνης που προβάλλονται ξανά και ξανά από τα κανάλια, από την τηλεόραση, τις έχουμε σε φωτογραφίες, είναι εικόνες που ιδιαίτερα μας φορτίζουν συγκινησιακά. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο το γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής με το οποίο όλοι ασχολούνται και η βαρύτητα της συνέπειες που είχε για τον ελληνισμό, για τις τύχες του ελληνισμού, έχουν μεταθέσει λίγο το κέντρο βάρους, το κέντρο της προσοχής μας από τον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπήρχε πριν την καταστροφή. Δηλαδή νομίζω ότι αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας όχι στην ίδια την καταστροφή και στο τι σημαίνει αυτό για τον ελληνισμό, αλλά και σε όλο τον πολιτισμό που είχε προηγηθεί και βέβαια συνέχισε, τον κουβάλισαν οι Μικρασιάτες στον καινούριο χώρο στον οποίο εγκαταστάθηκαν. Η δημιουργία ενός μύθου που να αφορά τις πόλεις και το χώρο της Μικράς Ασίας, νομίζω ότι από τη μια σχετίζεται με την μακριά ιστορία αυτού του τόπου, και από την άλλη με το αίσθημα της απώλειάς του, ότι πια είναι ένας φαντασιακός τόπος στη μνήμη μας και όχι ένα γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, υπάρχουμε και δημιουργούμε. Νομίζω ότι οι εθνικοί μύθοι αφενός δεν βοηθούν τη μελέτη της ιστορίας. Η έρευνα πρέπει να γίνεται μακριά από κατασκευές τέτοιες μύθων. Απ' την άλλη όμως κάποιοι προσωπικοί μύθοι που σχετίζονται με την
το παρελθόν μιας οικογένειας μας βοηθούν, ίσως μας στηρίζουν συναισθηματικά και μας δίνουν αυτή την αίσθηση ότι ανήκουμε κάτι, κάπου, ότι ταυτιζόμαστε με μια ευρύτερη ομάδα, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ίσως γι' αυτό τους χρειαζόμαστε κιόλας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήρθανε στη Μυτιλίνη το 1922 με τον διωγμό. Εγώ μεγάλωσα μαζί τους, μεγάλωσα σε ένα χωριό που ήταν τουρκοχώρι και με την ανταλλαγή έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθανε οι Βαλιώτες και μείναν εκεί. Και μεγάλωσα με τις γιαγιάδες μου και τους παππούδες μου. Και όλες οι μνήμες είναι από αυτούς, μέσα από τις ιστορίες που ήταν καθημερινές. Δηλαδή δεν υπήρχαν παραμύθια για μένα. Τα παραμύθια ήταν το τι συνέβαινε κάποια χιλιόμετρα μακριά που ήταν το Ιβαλί από εκεί που ζούσανε. Γιατί ήταν και αυτό, ήταν πολύ κοντά. Το Ιβαλί το βλέπανε. Βλέπανε τα φώτα τη νύχτα. Και ο πόνος τους ήταν μεγαλύτερος για την πατρίδα τους. Η μνήμη για το Ιβαλί δεν είναι μόνο από τα παραμύθια. Ας τα πω παραμύθια, τις αφηγήσεις της γιαγιάς μου, του παππού μου και των άλλων στο χωριό, όλων των ανθρώπων. Είναι και από τον τοπικισμό που υπάρχει ακόμα. Δηλαδή οι ντόπιοι Μυτιλινοί, τους πρόσφυγες, κάπου δεν τους θέλουν, ακόμα και τώρα. Και βέβαια σε αυτό υπάρχει ένας πολύ βασικός λόγος, ότι ήρθαν οι πρόσφυγες και πήραν χωράφια τουρκικά, τα οποία θα παίρναν οι ίδιοι. Και βέβαια και η εισβολή ενός άλλου πολιτισμού πάντα μας ξενίζει. Το να έρθει ένας άλλος, ένας διαφορετικός, σε ένα τόπο δίπλα σου, όσο να είναι, υπάρχει ένας ρατσισμός. Δεν θα το έλεγα ρατσισμό, θα το έλεγα τοπικισμό, γιατί μιλάμε για την ίδια ράτσα, που μιλάει την ίδια γλώσσα και που είναι πολύ κοντά σαν πολιτισμός. Η Μυτιλινή με τους Αϊβαλιώτες, ο πολιτισμός τους είναι πάρα πολύ κοντά, η μουσική τους, ακόμα και η ντοπιολαλιά τους. Ο παππούς μου ήταν ο μικρός ήρωας της οικογένειας. Δεν μπόρεσε να έρθει το 22, τον κρατήσανε οι Τούρκοι για 2 χρόνια που έζησε στα βάθη της Τουρκίας και δούλεψε εκεί και πέρασε πάρα πολύ άσχημα και ήταν αυτός που περιμένανε η αναμονή του. Τελικά ήρθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε αργότερα, ήρθε και προσπάθησε να επιβιώσει μέσα στα καινούργια δεδομένα και όπως ήταν φυσικό μπλέχτηκε με την αριστερά και όπως ήταν φυσικό μπήκε στη φυλακή και καταδικάστηκε σε θάνατο και έμεινε 5 χρόνια φυλακή και 3 μήνες και πέρασε από όλα αυτά τα ωραία νησιά, Γιάρο, Αγιαστράτη. Για μένα δηλαδή αποτελούσε ένα μικρό ήρωα, μια αναφορά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μπέσα, ήταν ένας άνθρωπος για μένα πρότυπο. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και ακόμα είναι η αναφορά μου σε πάρα πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος που με στιγμάτισε και η μνήμη μου είναι σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν συνδέομαι με εικόνες, συνδέομαι με εμπειρίες. Νιώθω κάτι όταν πηγαίνω στο χωριό και σπάνια πια περνάω από το στεφυλάκι που είναι τα κόκκαλα του παππού μου. Εκεί νιώθω κάτι. Οι πληθυσμοί από τους οποίους εγώ προέρχομαι ήταν μακριά από τη Σμύρνη και παρά το ότι είχαν πάρα πολλές ταλαιπωρίες, αυτή η εικόνα που έχουμε όλοι εκείνο το φθινόπωρο του 22 του καψίματος της Σμύρνης, αυτό δεν πέρασε στη δική μου οικογένεια, στη δική μου γενεαλογία, στη συνείδησή μου. Αυτό που νιώθω έντονα είναι η εγκατάσταση. Εκεί νιώθω έντονα, γιατί αυτές τις ιστορίες τις έχω πολύ έντονα καταγεγραμμένες, ακόμη και από τον πατέρα μου, είτε τη μητέρα μου, οι οποίοι μου περιγράφουν αυτή την ασύλληπτη φτώχεια, την ασύλληπτη δυστυχία και την αγωνιώδη προσπάθεια επιβίωσης στην πραγματικότητα.
Και όταν βλέπω τα εικόνες από ξυπόλυτη παιδιά μέσα σε παράγκες, η αντίσκηνα, απειλούμενα από τη χολέρα, τύφο, ελονοσία, όλο αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργεί πολύ έντονα μέσα μου. Και ίσως είναι αυτό το αίσθημα αδικίας, δηλαδή αδικίας αδιόρατης όμως. Δηλαδή ποιος θέλει, δεν ξέρω, θεωρητικά μπορώ να συζητήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν περνάει ως συνέστημα το ποιος θέλει, ούτε τα έχω με κανέναν. Και ούτε φαντάζομαι ότι τα είχαν με κάποιον συγκεκριμένα, εκτός από τον Βασιλιά, επειδή ήταν Βενιζελική, αλλά πάντως δεν περνάει μια αντιπάθεια απέναντι σε κάποιον. Περνάει απλώς ένα αίσθημα χτυπημένο από τη μοίρα, το κισμέτ που λένε και οι Τούρκοι. Αυτό πιο έντονα και αυτό περνάει πολύ τραγικά. Και περνάει και μεταβάζεται από τη μια γενιά στην άλλη. Και πώς ήταν η πρώτη σου εντυπώση από την Ελλάδα όταν ήρθες? Καλές. Σας βοήθησε ο κόσμος? Πολύ. Προφαντός, όταν μπήκαμε στην Κρήτη, οι κριτικοί μας φέρθηκαν πάρα πολύ. Πρώτη χώρα που πήγαμε ήταν η Χίος και στη Χίο μας περιποιήθηκαν πολύ. Όλος ο κόσμος ήταν κοντά μας. Σε κυνηγούσε η ρετσινιά της πρόσφυγας? Όσο να είναι, βέβαια. Βέβαια. Ήμασταν πρόσφυγες, ήρθαμε ξυπόλοιτοι, ήρθαμε γυμνοί, ήρθαμε αξιοθρήνητοι. Μετά, όταν μεγάλωσες, πια έκανες παιδιά? Με πείραζε πολύ όταν έκανα παιδιά και ήτανε... και μεγαλώνανε και αρχίζανε να βγαίνουν έξω να παίζουν λίγο έξω, ας πούμε, στο δρόμο και τα έλεγαν προσφυγάκια, τότε με πείραζε πάρα πολύ, τα έβριζαν. Ακόμα τότε, και τότε, που ήταν γεννημένα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γεννημένα, βέβαια. Γιατί εγώ ήρθα 11 χρονών και μεγάλωσα εδώ, παντρεύτηκα εδώ, στην Ελλάδα. Για πώς αισθάνεσαι τους βορειοπυρώτες, τους πόντιους που έρχονται τώρα? Τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι πάρα πολύ. Το Μυροπαύσιμ είναι μια ταινία που έγινε με πολύ κόπο και που αφορούσε ακριβώς την είσοδο και εισβολή στην Ελλάδα μιας κοινωνίας, ενός πολιτισμού του Αλβανικού, ο οποίος ήταν ο διαφορετικός πολιτισμός, και μέσα από την εμπειρία, τη γνώση, το άγγιγμα, τη γεύση αυτού του πολιτισμού, ο Έλληνας ήρωας της ταινίας αναδιοργανώνει, κοιτάζει, ψάχνει και μεταμορφώνεται ή προσπαθεί να δει τη ζωή του αλλιώς, μέσα από την επαφή αυτή με τον άλλο πολιτισμό. Τον πρόσφυγα τώρα πια όλοι το αντιλαμβάνονται διαφορετικά, εγώ πιστεύω. Φυσικά εμείς, σαν πρόσφυγες, μπορούμε άνετα να καταλάβουμε έναν άνθρωπο που στη συγκεκριμένη εποχή τώρα έχει τις ίδιες ανησυχίες, καταλάβει, και τους ίδιους φόβους. Δηλαδή έναν πρόσφυγα που έρχεται από οποιαδήποτε περιοχή. Εγώ βλέπω κάποιοι που μένουν στο σπίτι μου απέναντι. Είναι ένας νεαρός, ξέρω εγώ, 20 χρονών. Δεν έχει πατέρα. Έχει έναν αδερφό, μια μητέρα, ξέρω εγώ, και τον βλέπω ότι ζορίζεται πολύ. Κάτι που εγώ δεν το έχω γνωρίσει. Λες στους παππούδες μας, δηλαδή, να τους βλέπανε και έτσι, όταν ήρθαν? Σίγουρα. Ίσως. Κάνω μια ερώτηση μέσα στα πλαίσια της ίδιας έρευνας στους φοιτητές μου. Πώς αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες που έρχονται τώρα, κυρίως από τον Πόντο, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, είτε Έλληνες είτε Αρμένιους, γιατί μέσα στις συνεντεύξεις είχα και φοιτητές αρμενικής καταγωγής. Οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές και είναι ότι δεν τους αισθάνονται δικούς τους. Δεν αισθάνονται. Η ερώτηση καταρχήν είναι αν αισθάνονται ότι αυτή είναι κομμάτι της δικής του ταυτότητας. Εκεί καταλαβαίνω ότι δεν το αισθάνονται, έτσι. Τους βλέπουν φτωχούς, ρακένδιτους, έτσι, να περιμένουν για δουλειά στην πλατεία Αριστοτέλους,
τους βλέπουν σαν τον άλλον. Και ίσως τους βλέπουν σαν την κακή εκδοχή, την αρνητική εκδοχή μιας πιθανώς συγγενικής τους ταυτότητας. Μου λένε, εντάξει, μάλλον δική μας είναι, αλλά εμείς δεν ήμασταν έτσι. Εκεί αισθάνεσαι πια την απόσταση, δηλαδή αισθάνεσαι την απόσταση που βιώνει ο νέος πρόσφυγας, το πούμε, ο τρίτης γενιάς με τις πρώτης γενιάς πια, και ταυτοχρόνως βλέπεις αυτό που έλεγα περί φαντασιακής κοινότητας, περί φαντασιακής ταυτότητας. Με ενδιέφερε πρώτα απ' όλα η συλλογική δημιουργία των ανθρώπων. Αυτά που οι άνθρωποι δημιουργούν, όχι μόνο ως άτομα, αλλά και ως μέλη μιας ομάδας. Αυτό με οδήγησε βέβαια στο λαϊκό πολιτισμό, που είναι πάνω απ' όλα ένας συλλογικός πολιτισμός. Και το θεώρησα φυσικό, χωρίς ιδιαίτερα να το πολυσκεφτώ, να καταλήξω να έχω ως χώρο έρευνας, ως πεδίο έρευνας, τον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και βέβαια τα παραμύθια τους. Αν θέλαμε να εντοπίσουμε κάποιες ιδιαιτερότητες στα παραμύθια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, θα λέγαμε ότι έχουν αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της φαντασίας, του μαγικού που υπάρχει και στην Ανατολή γενικότερα, αλλά και ένα πνεύμα αναζήτησης, ταξιδιού, πολύ ισχυρό, πολύ έντονο. Από την πλευρά του πατέρα μου, οι γονείς του, ο παππούς ήταν από τη Θράκη, από την Κεσάνη, και η γιαγιά από την Κωνσταντινούπολη. Της μητέρας μου οι γονείς είναι από τα Άβυρα. Από το Γκέλμπερι, την παλιά Καρβάλη. Από το Μυστή. Και εγώ το ίδιο μέρος, το Γκέλμπερι. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Ο μπαμπάς μου είναι από εδώ, η μαμά μου είναι από εδώ. Όλοι έχουμε κάποιες μερίδες από εκεί. Τουλάχιστον από το ένα το μέρος και εμένα η δική μου, από την πλευρά της μητέρας. Οι παππούδες μου ήρθαν από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Τα παιδιά εντάξει κατάγονται από την παλιά Καρβάλη, εγώ κατά ένα μέρος από την Ήρδη, μέρος της Καπαδοκίας. Θράκη, Μικρά Ασία, όλα είναι ένα... Κατά το ίμιση είμαι Καπαδόκας. Ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς μου δηλαδή, καταγόταν από την Νεάπολη της Καπαδοκίας. Το σημερινό Νεύσεχυρ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είχα άγνοια γύρω από αυτό το θέμα. Το ανακάλυψα τελείως τυχαία και αφότου ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών, σαν χορευτής. Μαθαίνοντας κάποια πράγματα γύρω από τους καπαδοκικούς χορούς και από την Καπαδοκία γενικότερα, και κάνοντας και κάποιες συζητήσεις στο σπίτι με τους γονείς μου, τότε μου είπαν ότι έχω μια κάποια καταγωγή από εκεί πέρα. Κοίταξε, οι πρόγονοι μας ήταν πρόσφυγες. Από τη στιγμή που εμείς ζούμε στην Ελλάδα, θεωρούμαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Άσχετα αν οι ρίζες μας είναι από κάπου. Οι ρίζες είναι από εκεί, μια Έλληνες. Μόνο αν πας εκεί και χτυπήσεις λίγο μέσα σου. Αυτό είναι το μόνο που σε συνδέει. Και εντάξει, οι ιστορίες των παππούδων που λέγανε. Λίγο πολύ όλοι μεγαλώσαμε εκεί με αυτά τα ακούσματα, με τους χορούς, σε πανηγυρία, σε γιορτές. Η καραμανίδη και η χορή είναι κάτι το οποίο είναι... Πολλοί λέγανε, ας πούμε, με το άκουσμά τους ότι είναι καθαρά ασιατική μουσική, ασιατικός χορός. Δεν είναι ελληνικός χορός και αυτό είναι λάθος.
αν δεν γνωρίζεις την τουρκική, είναι δύσκολο να την καταλάβεις. Μπορείς να τη διαβάσεις, γιατί η καραμαλίδικη διάλεκτος είναι ελληνική γραφή με προσμίξεις τουρκικής στην ομιλία, αλλά ακόμα και να τα διαβάσεις από κάποιο κείμενο τα καραμαλίδικα, αν δεν έχεις κάποιες βάσεις όσον αφορά την τουρκική, δεν μπορείς να μιλήσεις τη διάλεκτο ή να την καταλάβεις. Όταν το 24 ήρθαν οι πρόσφυγες από εκεί πέρα, γνώρισαν πολύ μεγάλη προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα του τότε που ήρθαν. Προκατάληψη με τη μορφή του ότι ήταν τουρκόφωνοι, δεν ήταν κάτι το οποίο τους έκανε αλόφιλους, ούτε αλόθρησκους, χριστιανοί ορθόδοξοι ήταν κι αυτοί, απλά αναγκάστηκαν αντί να θυσιάσουν τη θρησκεία τους, να θυσιάσουν τη γλώσσα τους. Το γεγονός ότι ήταν τουρκόφωνοι τους έκανε κάπου να διακρίνονται όσον αφορά τους άλλους, τους υπόλοιπους Έλληνες. Αναγκάστηκαν κάποια στιγμή να κρύψουν την καταγωγή τους, να κρύψουν τα τραγούδια τους, τα έθιμά τους, ακριβώς και μόνο για να αποφύγουν αυτόν τον διωγμό και αυτή την προκατάληψη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι τα παιδιά των προσφύγων που ας πούμε βιώσαν έμπρακτα τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας έχουν πολύ μικρότερο βαθμό ας πούμε αισθημάτων αντεκδίκησης ή αρνητικών αισθημάτων απέναντι στην ταυτότητα Τούρκος από γηγενείς πληθυσμούς που δεν είδανε ποτέ Τούρκο ή δεν ακούσανε ποτέ Τούρκους να μιλούν. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Ενδέχεται πάντως να οφείλεται στο ότι όλοι ακούσαμε, ή βάζονται τον εαυτό μου μέσα, τις ίδιες ιστορίες. Ότι με τους Τούρκους τα πηγαίναμε μια χαρά, μέχρι που έγινε ο πόλεμος και ξαφνικά χάλασαν όλα. Η ζωή πώς ήταν εκεί? Η ζωή μας ήταν καλή. Και με τους Τούρκους περνάγαμε καλά. Όταν λεγόταν μια λέξη Μπέικουτάς, το οποίο είναι σαν την κατοχή. Όπως είχαμε εδώ, κατοχή. Έτσι λεγόταν τότε το Μπέικουτάς. Στο Μπέικουτας τότε ήταν όταν είχε γίνει ο πόλεμος με το 12, στο 12. Τότε, όπως μας λέγαν και οι μεγάλοι και όπως μας διδάσκαν και οι δάσκαλοι, μας τα λέγαν και οι δάσκαλοι σαν παραμύθια, σαν ιστορίες ας πούμε, περνούσαν πολύ άσχημα τότε ο κόσμος, πάρα πολύ άσχημα. Μετά όμως έγινε μια συμφωνία με τους Έλληνες, και τακτοποιηθήκαν τα πράγματα και περνούσαμε με εμφυλικά, αλλά όπου βρίσκαν τον Έλληνα στο δικό του χέρι, χανόταν αυτός ο άνθρωπος. Ή θα τον σκοτώναν, ή θα τον μαχαιρώνανε, ή κάτι θα του κάνανε. Κάνω το διδακτορικό μου στο London School of Economics. Το θέμα μου είναι η μελέτη του εγκλήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μέσα από τα στοιχεία που έχω συλλέξει και από όλα όσα έχω διαβάσει, πιστεύω ότι ό,τι συνέβη την περίοδο από το 1908 έως το 1922 και αφορά το ελληνικό στοιχείο τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, αποτελεί γενοκτονία. Δηλαδή όλες αυτές οι
πράξεις εξολόθρευσης του ελληνικού στοιχείου και οι προσπάθειες του καθεστώτος των νεοτούρκων με το νέο σύνταγμα που έγινε το 1908 στην Τουρκία συνιστούν το έγκλημα της γενοκτονίας. Δεν νομίζω ότι το να αποκαθιστούμε την ιστορία προκαλεί διχόνοια με την έννοια ότι αυτό δεν αντανακλάται στη σχέση τη δική μας με τον τουρκικό λαό. Αυτό αφορά καθαρά ένα μεγάλο έγκλημα που έγινε κατά τη γνώμη μου κατά μιας μειονότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν η ελληνική, μιας ισχυρής μειονότητας και είναι υποχρέωσή μας, είναι χρέος μας να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νιώθω μια έντονη νοσταλγία όταν βλέπω εικόνες από την Σμύρνη παρά το γεγονός ότι δεν έχω ζήσει εκεί. Και μία έντονη πίκρα για αυτό που χάθηκε. Πάντα έχοντας στο νου όλη αυτή την έγκλη που υπήρχε στη Σμύρνη. Πολλές φορές σκέφτομαι ποια θα ήταν η δική μου θέση αν δεν είχε έτσι τόσο βία αποκοπή η πορεία μας των προγόνων μου από τη Μικρά Ασία. Πού θα ήμουν, σε ποιον τόπο, σε ποια κατάσταση οικονομική ίσως, ή κοινωνική, σε ποια τάξη. Όλα αυτά βεβαίως είναι παιχνίδια της φαντασίας. Τώρα, όταν βλέπω εικόνες κατά την καταστροφή της Σμύρνης και μετά, πραγματικά ανατριχιάζω. Αισθάνομαι μια φρίκη για αυτό που έγινε και μια έντονη αδικία, δηλαδή ένα έντονο γιατί. Αυτό το γιατί τόσο βία εκτοπίστηκε και πραγματικά κλωτσήθηκε ένας λαός από τον τόπο του, αυτό το γιατί με έκανε να ξεκινήσω το διδακτορικό μου πάνω στη μελέτη του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Όταν παίζω ταξί μακι μέρα κι όνο, την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο λιώνω. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτη στο καφέ αμάν, όχι γιατί μαμάν. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτι στο καφέ αμάν, όχι γιατί μαμάν. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι όχι που με αφορά απλώς, κάτι που με πονάει κιόλας. Αγριεύω όταν σκέφτομαι ότι ήταν και δικοί μου άνθρωποι. Λυπάμαι για όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Να σκέφτομαι ότι ήταν και κάποιοι δικοί μου εκεί. Πώς θα γίνει. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτι στο καφέ αμάν, όχι γιατί μαμάν. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτι στο καφέ αμάν, όχι γιατί αμάν. Κατάγομαι από τη Σμύρνη, ο παππούς ήταν από τις Φώκες και η γιαγιά από το Μπουτζά. Έφυγαν το 22 και πήγαν στα Χανιά. Είναι η γιαγιά μου από το Μπουτζά, η γιαγιά μου η Μαρία, που μας έφυγε πριν ένα χρόνο περίπου, όπου τον τελευταίο καιρό είχε πάθει κάποια εγκεφαλικά και είχε ξεχάσει τη ζωή της στα Χανιά και πιστεύω ότι είναι ακόμα στη Σμύρνη, η γιαγιά μου η Μαρία. Άνοιξε μου
κακά. Δεν ήταν ένα ψέμα, δεν μου είπαν παραμύθι, ξέρω εγώ, για κάποιους, για το πριγκιπόπουλο, για την πριγκίψα που δεν βρέθηκαν ποτέ και έκλαψα τσάμπα και στεναχωρήθηκα και το πήρα μέσα μου λάθος. Ήταν μια αλήθεια που μετά την ανακάλυψα στη ζωή μου, ότι ακριβώς έτσι ήταν όπως τα λέγανε οι δικοί μου. Για την αλήθεια δεν μπορεί να υπάρχει παραπάνω συνέστημα. Και τέλος πάντων, αν εγώ προσωπικά το έχω πάρει παραπάνω, μπορεί να είναι η φύση μου τέτοια. Η ταυτότητα της προσφυγιάς νομίζω ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρει κανείς βέβαια πότε είναι αυτή. Δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Πάντως δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ παραπάνω από μια-δυο γενιές ανθρώπων ακόμη. Η τρίτη γενιά είναι η τελευταία γενιά ανθρώπων που πρόλαβε παππούδες που ήρθαν από εκεί και άκουσε κάποιες ιστορίες. Αν πούμε ότι θα πάμε μια γενιά ακόμη, δεν θα υπάρχει καμία ζωντανή μαρτυρία στην καινούρια γενιά. Και αν πούμε ότι κατεβούμε κι άλλη μια γενιά, εκεί πια νομίζω ότι θα έχουν τελειώσει όλα, δεν θα υπάρχουν μνήμες, θα υπάρχει μόνο μια ιστορία. Αυτό στεναχωρεί τον κόσμο. Δηλαδή, στεναχωρεί ακόμη και τα παιδιά της τρίτης γενιάς όταν εγώ τους ρωτάω για το ίδιο πράγμα. Μου λένε ότι ναι, θα θέλαμε να συνεχιστεί, να μην ξεχαστούν όλα αυτά, αλλά με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, πάντως αυτό είναι η αφομοίωση. Θέλεις να πας για ξανά στη Σμύρνη? Πολύ θα το ήθελα και πολλές φορές δεν έκανα, το μελετούσα, αλλά την απόφαση δεν την έκανα. Πότε ήμουν έγκυος, πότε είχα μικρό παιδί στην αγκαλιά, πότε τύχαινε κάτι άλλο. Και να σου πει γιαγιά. Γιατί παντρεύτηκα και πολύ μικρή. Αν ήθελες να πας τώρα στη πατρίδα σου, πού θα ήθελες πρώτα να πας? Ήθελα να πάω πρώτα στο σπίτι μου. Και να δεις το σπίτι σου? Ναι. Και μετά, τι θα έκανες? Μετά θα γύρισα να δω που ήταν το μαγαζί του μπαμπά μου, αν ήταν όπως ήταν τότε. Δεν σε φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να είναι όλα αλλαγμένα και να μην τα γνωρίσεις? Και να μην υπάρχει και το σπίτι σου. Και βέβαια, και αυτό το έχω σκεφτεί. Τι λες να σου κάνουμε τα έξοδα να πάμε να το βρούμε? Τώρα όπως είμαι. Όπως είσαι τώρα, τι θα έλεγες άμα πήγαινες? Είναι πάρα πολύ γρία, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να... Για το ταξίδι το λες? Για το ταξίδι, για εκεί. Τι? Το μέρος μας πρώτα-πρώτα, εκεί που ήταν το σπίτι μας, δεν μπορεί να πας εκτός με το πανταρόδρομο. Και? Περπατήσω δεν μπορώ. Αλλά όμως, άμα πήγαινες, άμα μπορούσα θα ανέβαινες στα σκαλοπάτια. Αυτό είναι τα σκαλοπάτια. Ευχαριστώ, γιαγιά. Παρακαλώ, κορίτσι μου. Πατρίδα, τοπογραφικά, δεν θέλω να χρειαστώ ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, και να έρθει η ώρα που θα χρειαστώ να πω θέλω να έχω μια πατρίδα. Ξέρω, το πέραμα, τα φάρασα της Καπαδοκίας, τα καμπιά της Χίου. Δεν θέλω να το χρειαστώ αυτό. Αλλά μια πατρίδα όσον αφορά την καταγωγή, η κουλτούρα, το τσαγανό που είπε και ο Γιάννης, αυτό το χρειάζομαι. Κι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να αποφύγω να έχω ανάγκη μια πατρίδα. Αλλά κακά τα ψέματα όλοι θέλουμε. Έχουμε ανάγκη μια πατρίδα. Και αν δεν την έχουμε τώρα ανάγκη, θα την έχουμε αργότερα, είναι σίγουρο. Είναι ο κύκλος του ανθρώπου έτσι. Από ό,τι φαντάζομαι. Εντάξει, εγώ θεωρώ πατρίδα μου, θεωρώ το σπίτι μου. Πάνω απ' όλα. Τώρα από εκεί και πέρα. Να είναι πατρίδα με νίκιο. Όχι, δεν είναι με νίκιο, είναι δικό μας. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, εγώ ζω ας πούμε με το όνειρο της μεγάλης Ελλάδας. Βέβαια με χαλάει λίγο πρωτεύουσα να είναι η Κωνσταντινούπολη και να χρειάζομαι ένα χαρτί και να τρέχω εκεί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ας πούμε, ας είναι και έτσι. Εγώ προσπαθώ να τρέφω την ανάγκη μου ότι χρειάζομαι μια πατρίδα με διάφορα πράγματα, όπως να θυμάμαι που είναι δύσκολο, να φτιάχνω κάτι,
και να προσπαθώ να μην καταστρέφω πράγματα που σέρνουν αυτή τη μυρωδιά από μια πατρίδα. Τώρα να κυνηγάω μεγάλες πατρίδες. Πολλές μεγάλες πατρίδες έχουν φτιάξει πολλούς πρόσφυγες. Οι μικρές πατρίδες όμως τους κρατάνε ζωντανούς. Τώρα που τελειώνουμε τα χρόνια του 9 έτος του κόσμου, η μικρή μας τη γωνιά. Σε όποιο έδαφος και να πατήσεις, άμα είσαι άνθρωπος, είσαι άνθρωπος. Έτσι όπως είναι ο κόσμος, βέβαια, χρειάζονται και τα σύνορα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο πόλεμος και ο ρατσισμός δεν νομίζω να έχουν σχέση. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Αλλά εγώ προσωπικά που έχω καταγωγή από 1002 μέρη της γης, μάλλον την πατρίδα σου τη φτιάχνεις. Έτσι πιστεύω εγώ, ότι μάλλον την πατρίδα σου τη φτιάχνεις. Γιατί μη μου πείτε ότι 10 εκατομμύρια Έλληνες αισθάνονται ότι είναι στην πατρίδα τους.